σε μια πολύ αναλυτική ενημέρωση του Συμβουλίου των Αρχηγών για το Κυπριακό και την τελευταία συνάντηση με την ειδική απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της κυρίας Λουτ. Είχα την ευκαιρία με την άδεια και του Προέδρου και των συναδέλφων Προέδρων των κομμάτων και έκανα και την τοποθέτηση εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού ότι στηρίζουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην προσπάθειά του για επανέναρξη του διαλόγου πάνω στις βασικές αρχές σε αναζήτηση μιας λύσης με βάση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για μια διζωνική δικοινωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα και με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το πλαίσιο Γκουτέρες, τις παραμέτρους στο σύνολό τους, που εκεί διασφαλίζεται ότι η Κύπρος, κατά την άποψη του Δημοκρατικού Συναγερμού, μπορεί με τη λύση να είναι ένα φυσιολογικό κράτος χωρίς ξένους εγκυητές και κατοχικά στρατεύματα. Κύριε Ελευθερίου, από την ενημέρωση που είχατε από τον Πρόεδρο, ως σώμα θεωρείτε ότι είμαστε πιο κοντά στην επανάληψη των συνομιλιών? Υπάρχουν θετικά, να το θέσω αγιώς, θετικά μηνύματα από την εδώ επίσκεψη της Αμερικανίδας ή δεν μπορεί να εξαρτηθεί ακόμα? Νομίζω όποιος προστρέξει να εξάξει συμπέρασμα διακινδυνεύει να πέσει πολύ έξω. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Η κυρία Λουτ δεν είδε ακόμη καμία από τις εγκύτριες δυνάμεις και όταν μιλούμε για την πιο βασική πτυχή του Κυπριακού είναι η ασφάλεια, θα πρέπει να έχει τις επαφές με το σύνολο των εγκυτριών, αλλά η βαρύτητα θα είναι το ποια θα είναι η πολιτική θέση της ίδιας της Τουρκίας. Κύριε Πρόεδρε, ανησυχείτε σε περίπτωση που δεν επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, δεν βρεθεί το πρόσωπο έδαφος? Υπάρχει αυτό που λέμε Plan B? Σας το είπα πολλές φορές, πρέπει να έχουμε ουσιαστικό Plan A. Δεν υπάρχει Κύπρος Β για να υπάρχουν για μας σχέδια Β. Μια είναι η Κύπρος και πρέπει να προσπαθήσουμε μέσα από το διάλογο να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να την επανενώσουμε. Όταν ακούω για σχέδια Β, για μένα μια είναι η Κύπρος και δεν υπάρχουν. Όπως δεν υπάρχει Κύπρος Β, για μένα δεν υπάρχουν και σχέδια Β. Κύριε Πρόεδρε, ενημερωθήκατε και για τα ενεργειακά? Okay. Όχι, δεν ξεκίνησε. Δεν ξεκίνησε κανείς η συζήτηση για τα ενεργειακά. Ωστόσο, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η πλευρά με το ΕΝΕ με τα ρωτήματα προσπαθεί να σπρώξει τα πράγματα ώστε να συνδέσουν οι εξελίξεις του Κυπριακού μαζί με το ερευνητικό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αναφορά της ExxonMobil. Αυτό είναι κάτι που Από την ενημέρωση που είχαμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά από την τρίωρη συνάντησή του με την κυρία Λουτ, δεν ήταν καμία αναφορά στα θέματα ενέργειας. Είστε καλά, είστε καλά. Πάμε κατευθείαν σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.